Τόσο η σημερινή μας συζήτηση εδώ πέρα, όσο και η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ήταν αρκετά αποκαλυπτική και έδειξε την πραγματική διαχωριστική γραμμή των πολιτικών κομμάτων της χώρας. Απ' τη μια έχουμε τις δυνάμεις εκείνες που έχουν ένα σαφή προσανατολισμό παραπέρα εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο που μέσα από τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αποδέχονται τα διάφορα προσχήματα που αξιοποιούνται για το αιματοκύλισμα, για την κρυατομηχανία αυτή του υπεριαλιστικού πολέμου. Και απ' την άλλη υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας που αποκρούει αυτά τα προσχήματα και καλεί τώρα να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, διότι αυτές οι βάσεις, από αυτές τις βάσεις πετάνε τα αεροπλάνα, από αυτές τις βάσεις περνάνε τα πυρομαχικά, από αυτές τις βάσεις δίνεται λάδι στη φωτιά. Ναι. Λέω, δεν πήγε το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, η Ρωσία μπήκε. Ναι, η καταδικαστέα ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι μονάχα ένα κομμάτι του παζλ των εμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των πολέμων. Να θυμίσω ότι το 2014 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση που ο ΣΥΡΙΖΑ τη βλέπει ακούσα, εμπλακήκανε στη σύγκρουση στην Ουκρανία, ναι, την ενδοαστική σύγκρουση στην Ουκρανία, ναι, και στηρίξαν ακόμα και φασιστικές δυνάμεις οι οποίες ανέτρεψαν το φιλορωσικό καθεστώς που υπήρχε τότε. Έτσι. Και είχαμε, δεν είδα όλο αυτό το δράμα, δεν είδα για τους χιλιάδες νεκρούς που υπάρχουν αυτά τα 8 χρόνια στην Ουκρανία. Έχει 15.000 νεκρούς τα τελευταία 8 χρόνια η Ουκρανία από τις συγκρούσεις που γίνονται στον Ντομπάς, σε βάρος του λαού του Ντομπάς. Δεν είδα κανένα κλάμα για τους, κάποιο σπαραγμό για τους 100 νεκρούς στην Οδυσσό, στο σπίτι των συνδικάτων, που έκαψαν οι φασίστες. Γιατί λοιπόν λέτε έτσι, δεν αντιδράσαμε τότε. Λέμε ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι μια συνέχεια αυτού του πολέμου, του υπεριαλιστικού πολέμου, τον οποίο δυστυχώς συμμετέχει και η χώρα μας. Μέσα από το ΝΑΤΟ, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τη στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εδώ, με την ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των άλλων πολιτικών κομμάτων, κινδυνεύει ο λαός μας όχι μόνο να γίνει εφαλτήριο η Ελλάδα σε νέων πολέμων σε βάρος άλλων λαών, αλλά και να δεχτεί αντίπεινα από την άλλη πλευρά. Yeah. Η σωστή πλευρά της ιστορίας πάντως δεν είναι αυτή που χύνει λάδι στη φωτιά του πολέμου. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτή που αντιτίθεται στον υπεριαλιστικό πόλεμο, στο μακελιό, στο σφαγιασμό των λαών. Δεν είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι η υπεράσπιση της ελευθερίας. Δεν είναι να σκοτώσουμε τον λαό. Καλή σας ημέρα. Δεν είναι να γεμίζεις βάσεις του θανάτου τη χώρα. Καλημέρα σας. Δεν είναι να στέλνεις τα ρεύματα στο εξωτερικό.